Και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Καταρχήν να ξεκινήσω σε αυτό που με ρωτάτε. Ότι δεν σημαίνει ότι στο τέλος κάθε Eurogroup βγαίνει κάποιο κοινό ανακοινωθέν. Και την προηγούμενη φορά, όταν εγκρίθηκε η λίστα των μεταρρυθμίσεων του κυρίου Βαρουφάκη, δεν υπήρξε κάποιο κοινό ανακοινωθέν. Παρ' όλα αυτά, προχώρησε η διαδικασία. Αυτό ακριβώς συνέβη και σήμερα. Mm-hmm. Σήμερα υπήρξε το πράσινο φως σε αυτές τις 7 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έστειλε ο κύριος Βαρουφάκης και το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι συζητήσεις, να αρχίσουν μάλλον οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη, αυτή είναι η είδηση, την Τετάρτη ξεκινούν στις Βρυξέλλες οι συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και η ελληνική κυβέρνηση μάλιστα θα εμπλουτίσει και αυτές τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις με μια σειρά και από άλλες προτάσεις, εξειδικευμένες, επεξεργασμένες προτάσεις, για να προχωρήσει η διαδικασία. Δηλαδή, συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και κατά την άποψή μας ήταν μια θετική εξέλιξη στο σημερινό Eurogroup. Κυρία Τόμσον, τα αποθέματά μας πώς έχουν, κύριε Σακελαρίδη? Τα αποθέματά μας, επειδή είδα και επειδή έβλεπα και την εκπομπή σας, ότι υπήρξε και μια δήλωση κάποιου Ευρωπαίου αξιωματούχου ανώνυμου ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να μην πληρωθεί κάποια δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά, και εδώ θα είμαστε όλο τον Μάρτιο, ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πλήρως την αποπληρωμή και των δόσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και ό,τι άλλες χρηματοδοτικές απαιτήσεις υπάρχουν από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου. Αποτελεί επιχείρημα από την πλευρά την ελληνική, σε διασταλτική ερμηνεία, πάρτε το αυτό το οποίο θα πω, το κουγκί. Δηλαδή ότι σε περίπτωση που μας χτυπήσουν ενδιαφέρουσα επιλογή ρήματος επί τη ευκαιρία, εμείς θα ανταπαντήσουμε με μοχλό ιστορικούς κινδύνους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση συμπεριφέρεται με αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα, έτσι ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό αδιέξοδο το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς επειδή συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και βρίσκεται στη διαπραγμάτευση με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη μέθοδο, ακριβώς για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Αυτό που έχει σημασία, μισό λεπτάκι να με συγχωρείτε. Όχι, παρακαλώ. Αυτό που έχει σημασία και πραγματικά θέλω να εξάρω είναι και η στάση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Βαρουφάκη, ο οποίος δέχεται διάφορες επιθέσεις και διάφορα χτυπήματα. Και κάτω από τη μέση πολλά από αυτά, όπως για παράδειγμα με μια δήλωση που την είδα να παίζει και στο σταθμό σας, χωρίς όμως να δίνετε την ανάλογη έμφαση στη διάψευση από τον κύριο Δραγασάκη, ότι δήθεν ο κύριος Δραγασάκης αντικαθιστά τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό κατά την άποψή μου. Ο κύριος Δραγασάκης βλέπει τους ανθρώπους Τρόικα στην Αθήνα, το γραφείο του. Ποιος το λέει αυτό? Αυτό ουσιαστικά είπε ο κύριος Νούναν. Ο κύριος Νούναν το είπε. Τη διάψευση όμως του κυρίου Δραγασάκη. Δεν προκύπτει. Άρα κάτι την τέτοιο. Ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Και από τη γνώση που έχουμε από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση, που φαντάζομαι ότι κάποιος θα μας είχε ειδοποιήσει αν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στοιχειωδώς, να το ξέρουμε και εμείς τουλάχιστον, δεν προκύπτει κάποια τέτοια ενημέρωση. Συνεπώς την ευθύνη, κύριε Σακελαρίδη, μου κάνει εντύπωση όταν με παίρνει εμένα τηλέφωνο ο κόσμος και μου λέει ότι στο Sky λέει τέλος ο Βαρουφάκης. Και ο κύριος Δραγασάκης τον αντικαθιστά, ότι αυτό ήταν ένα σουπεράκι το οποίο είχατε στο σταθμό σας για ένα δεκάλεπτο, μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση και πραγματικά επειδή έχετε, είστε έγκυροι στη δημοσιογράφη, θα μου επιτρέψετε. Κάτι τέτοιο δεν βοηθάει στη διάδοση της σωστής πληροφόρησης προς τον ελληνικό λαό. Επειδή με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο μαζί σας ως προς ζητήματα δεοντολογίας συνολικά, αλλά και συγκεκριμένα το σουπεράκι αυτό, το οποίο ευαίσθητα παρατήρησαν όσοι σας ενημέρωσαν επ' αυτού, έλεγε, ήταν σε εισαγωγικά και έλεγε «είπε ο υπήκ της Ιρλανδίας». Ναι. Δεν το περάσαμε ως είδηση και μάλιστα βάλαμε και ένα ερωτηματικό και τόσο η Λίδα Μπόλα όσο και ο Αντώνης Αντζολέτος υπερθεμάτισαν ως προς τη διάψευση. Είναι πολύ καλοί δημοσιογράφοι, ούτως ή άλλως το γνωρίζω αυτό και σας ενημερώνουν και έχουμε και καλή σχέση στο ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν. Αυτό όμως που πραγματικά μένει ως εντύπωση είναι ότι όταν είναι ένα σουπεράκι 10 λεπτά τέλος ο Βαρουφάκης αντικαθίσταται από το Δραγασάκη, ακόμα και αν με μικρά γράμματα από κάτω είναι δήλωση του Νόλαν ή του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις τις οποίες και ο κόσμος, επειδή πρέπει να έχει σωστή ενημέρωση και έχει πρέπει και εσείς το θέλετε να έχει σωστή ενημέρωση. Τρόπον την να χαίρομαι για αυτή την παρεξήγηση επί αυτού, διότι μας δίνει την δυνατότητα αυτής της συνομιλίας, στην οποία πλέον δεν αφήνεται κανένα περιθώριο ερωτηματικού ή κανένα περιθώριο παρερμηνίας ή περαιτέρω παρεξήγησης. Είστε σαφείς
Το Μέγαρο Μαξίμου στηρίζει Γιάννη Βαρουφάκη. Ο διαπραγματευτής της ελληνικής κυβέρνησης είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Αυτό είναι, καταλαβαίνουμε. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης προφανώς, ο Υπουργός Οικονομικών. Γύρω από τον Γιάννη Βαρουφάκη υπάρχει μια ομάδα η οποία στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Προφανώς και ο Γιάννης ο Δραγασάκης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής έχει και αυτός πολύ σημαντικό ρόλο. Στα Eurogroup, όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, είναι ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έχει και την ευθύνη της οικονομικής πολιτικής. Την διαπραγμάτευση, την Ελλάδα, λοιπόν, κύριε Σακελαρίδη, στα Eurogroup την εκπροσωπεί ο Υπουργός των Οικονομικών. Την ευθύνη της διαπραγμάτευσης την έχει το ίδιο πρόσωπο ή εκεί συλλειτουργεί με τον κύριο Δραγασάκη ή ο κύριος Δραγασάκης έχει το προβάδισμα? Μην ψάχνουμε να βρούμε το προβάδισμα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία διαπραγματεύεται. Ο κύριος Δραγασάκης είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι δηλαδή, αν μπορούμε να το πάμε σε άποψη ιεραρχίας, είναι ο δεύτερος μετά τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Προφανώς σε απόλυτη συνεργασία και απόλυτη σύμπλευση και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Βαρουφάκης και οι υπόλοιποι επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί είναι αυτοί οι οποίοι διεκπεραιώνουν το έργο της διαπραγμάτευσης, το οποίο φέρνει και αποτελέσματα. Ποια εξήγηση δίνει η κυβέρνηση στο ότι κάνει αυτήν την δήλωση ο Ιρλανδός Υπουργός των Οικονομικών? Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε. Πλήνω. Καταλαβαίνω το πνεύμα της απάντησής σας, κύριε Σακελαρίδη. Θα πρέπει να ρωτήσετε την Ιρλανδία. Και νομίζω αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε είναι ότι το αποτέλεσμα αυτού του Eurogroup είναι θετικό για την Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό, επειδή αυτό που λέγεται για την αντιπαράθεση με τον κύριο Σόιμπλε, η οποία είναι γεγονός, ο κύριος Σόιμπλε έθεσε ζήτημα. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό σήμερα. Λίγο περισσότερα. Δηλαδή, άκουσα τον συνάδελφο τον Αντζολέτο να μας λέει ότι τέθηκε με ένταση από την πλευρά ορισμένων περιλαμβανομένου του κυρίου Σόιμπλε το ζήτημα του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση. Έχετε μια πιο πλήρη εικόνα να μας μεταφέρετε? Βεβαίως. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μπορεί από τον κύριο Σόιμπλε να τέθηκε αυτό το ζήτημα ως μονομερής ενέργεια. Ο κύριος Βαρουφάκης αυτό το οποίο έπραξε ήταν το απαραίτητο, εκπροσωπώντας την ελληνική κοινωνία, ότι αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη σε μια ελληνική κοινωνία που χυμάζεται από μια κοινωνική κρίση που έχει δημιουργήσει η πολιτική του μνημονίου, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται και ο τρόπος χρηματοδότησης από ισοδύναμα στην ουσία, το φέρνουμε στη Βουλή και νομοθετούμε αυτή την εβδομάδα αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό νομίζω ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπές από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν λέμε ότι δεν θα υπάρχουν διαφωνίες στο Eurogroup. Το ζήτημα είναι τι είναι το τελικό μήνυμα και η τελική πολιτική η οποία περνάει. Η σημειολογία της γλώσσας που χρησιμοποιείτε σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, το γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς. Τι τους έπιασε σήμερα όλους και αναφέρουν τη λέξη Τρόικα? Ξέρετε, είναι μέσα σε αυτό το κλίμα. Βεβαίως. Εγώ θα μου επιτρέψετε να υπερασπιστώ δεοντολογικά τις επιλογές της εκπομπής, διότι είναι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα και σε ένα Eurogroup το οποίο λύγει το ελληνικό θέμα χωρίς να βγει μια ανακοίνωση, που ναι μεν δεν είναι απαραίτητο πάντα να βγαίνει μια ανακοίνωση, είναι όμως πάντοτε ένα δείγμα καλής συνεργασίας που γίνεται η δήλωση του Ιρλανδού ΥΠΙΚ, και την ώρα που όλοι μπαίνοντας, αλλά και νωρίτερα ο κύριος Σόιμπλε, επαναφέρουν, και ο Ντεγκίντος, επαναφέρουν μια ρητορική τροϊκοκεντρική. Βεβαίως, και καλά κάνετε και με ρωτάτε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας απαντήσω και σε αυτό. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην πραγματικότητα, στην πράξη, η Τρόικα έχει τελειώσει και στην πράξη και στους τύπους. Από ποια άποψη? Αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά, θα με ρωτήσετε, ναι, έχει τελειώσει η Τρόικα και τώρα το έχετε πει τεχνικά κλιμάκια και την Τετάρτη θα κάτσετε στις Βρυξέλλες μαζί τους να συζητήσετε. Αυτό θα σας ρωτούσα μόλις, κύριε Σακελαρίδη. Και καλά, πολύ καλά κάνετε δημοσιογραφικά και με ρωτάτε. Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω λοιπόν και στους τηλεθεατές σας. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σε πολιτικό επίπεδο έχουν αποφασιστεί, υπάρχει μια σύγκληση και με το πράσινο φως του σημερινού Eurogroup για 7 μεταρρυθμίσεις και για πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα τεχνικά κλιμάκια. Από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως προς την ελληνική κυβέρνηση, αυτά τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, μπορούν να συζητηθούν σε ένα επίπεδο τεχνικό μεταξύ τεχνοκρατών της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των εκπροσώπων
των θεσμών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα έρθουν εκπρόσωποι της Τρόικας, όπως λέγεται πολλές φορές, και στην Ελλάδα. Θα πάνε στα Υπουργεία, θα ελέγξουν τα στοιχεία. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά και διαψεύδεται σε κάθε περίπτωση. Τι έχουμε κερδίσει από αυτό, θα μου πείτε. Βαφτίσαμε την Ναι, αυτό ακριβώς θα σας ρωτήσω. Και το ακούω πολλές φορές. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτήσω. Διότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε προείσπραξη μέρους των χρημάτων του πακέτου της υφιστάμενης διευθέτησης. Βεβαίως. Το θέτω ακριβώς με τη ρητορική της κυβέρνησης. Βεβαίως. Και δεν το ακούτε μόνο από δημοσιογράφους, κύριε Σακελάρη. Όχι, δεν, και γι' αυτό θέλω να το απαντάω. Δεν είναι ότι απαντάω μόνο δηλαδή, από δημοσιογράφους, νομίζω ότι απαντάω και σε τηλεθεατές μέσα. Πήγε να ρωτήσουμε παρακάτω. Επειδή γνωρίζω ότι μας παρακολουθείτε κιόλας. Και χαίρομαι γι' αυτό και το τεκμέρεται και από τη σημερινή σας παρέμβαση. Όπως είχαμε πει σε τίτλο την προηγούμενη εβδομάδα, δίδει χρημάτων ο άνδρες Σιριζέη και το θέμα είναι πώς αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε. Θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις και θα προεισπραχθούν. Και ποιες, αν επιτρέπετε, κύριε Σακελαρίδη, για να δούμε το γεγονός ότι σήμερα δεν βγήκε ανακοίνωση, σημαίνει ότι αυτά που είναι να εξεταστούν, μάλλον θα εξεταστούν πρώτα απ' όλα από τα τεχνικά κλιμάκια, προκειμένου να καταλήξουμε κάπου. Αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση και θα προσέλθει και σε αυτό το διάλογο και σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων με τις προτάσεις της, είναι προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με το πρόβλημα της ρευστότητας, με ποιον τρόπο δηλαδή θα μπορέσουμε με δίκαιο τρόπο να ενισχύσουμε την ρευστότητα του ελληνικού δημοσίου. Για παράδειγμα, δεν είμαι σίγουρος... Πού αυξάνει ο ΦΠΑ, ποιος ΦΠΑ θα αυξηθεί? Ορίστε. Στον ΦΠΑ, πού θα είναι η αύξηση? Τσιγάρα και ποτά. Εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι αυτή η βασική φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία θα προτείνει επιπλέον η ελληνική κυβέρνηση, έχει να κάνει με τις τριγωνικές συναλλαγές. Δεν νομίζω ΦΠΑ ότι έχει σχέση με τις τριγωνικές συναλλαγές. Έχουμε πιο πολύ να κάνει με τις εταιρείες, τις πολυεθνικές και τις εισαγωγικές, οι οποίες έχουν βρει αυτόν τον εύσχυμο τρόπο των τριγωνικών συναλλαγών για να φοροδιαφεύγουν. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει. Πόσα χρήματα θα πάρει από εκεί η ελληνική κυβέρνηση? Αυτό θα συζητηθεί και στα τεχνικά κλιμάκια. Κύριε Σακελαρίδη, τέτοιου τύπου τεχνικά ζητήματα θα συζητηθούν και στα τεχνικά κλιμάκια. Με συγχωρείτε που διακόπτω αυτή τη στιγμή τη διαδικασία ερώτησης απάντησης. Στην έτερη τηλεφωνική γραμμή.